Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σας καλωσορίζουμε για μία ακόμη φορά στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείος Ποράδων, σε μία διαφορετική τη φορά αυτή εκπομπή. Σε λίγο, με τη βοήθεια των ενεργειακών κυμάτων και της τεχνολογίας, θα ανηφορήσουμε στο περιβόλι της Παναγιάς, στο θεοτοκοσκέπαστο Άγιον Όρος και συγκεκριμένα στην Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπεδίου, που αντικρίζει τη θάλασσα εκεί της Αθωνικής Χερσονήσου, σε ένα ιστορικό μοναστήρι το οποίο βρίσκεται εκεί περίπου από το 972 μετά Χριστόν, σε ένα ιστορικό μοναστήρι, έχω να σας πω, στο οποίο μόνασαν και οι εθναρχικές μορφές του σερβικού λαού, όπως είναι οι Άγιοι Σάμβας και Σιμεών, εκεί στο ιστορικό βατοπέδι, όπως στο διάβα των αιώνων και αφού βίωσε επιδρομές, βίωσε πειρατές, βίωσε λαϊλασίες, έθρεψε το μοναστήρι αυτό στους κόλπους του και το φωτιστή το Ρώσο, τον Άγιο Μάξιμο, το Γρεκό, τον Έλληνα δηλαδή, της Υπήρου το Κλέος, όπως λέει και το απολυτίκιό του, και της Άρτης το Κάφχημα. Εκεί ιδρύθηκε και η γνωστή Αθωνιάδα Σχολή, που σε εποχές δίσεκτες για το γένος προσέφερε γνώση και πνευματική μόρφωση. Σε ένα μοναστήρι με τα πάρα πολλά κοιμήλια, που ανάμεσα στα πολλά κοιμήλια που έχει το μοναστήρι αυτό, ιδιαιτέρως γνωστό είναι η τιμία ζώνη της Παναγίας, που είχαμε την ευλογία αυτές τις ημέρες να φιλοξενούμε στην Ιερά Μητρόπολη Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείος Ποράδων. Το κοιμήλιο αυτό, το μοναδικό κοιμήλιο που έχει αφήσει πριν τη μετάστασή της η Παναγία, φυλάσσεται στο μοναστήρι από τον 14ο αιώνα. Υπάρχει επίσης ένα ποτήρι δώρο του Μανουήλ του Δευτέρου του Παλαιολόγου, που έχει την ιδιότητα να μετατρέπει το νερό σε αιματικό γαλάκτωμα και προστατεύει από το δάγκωμα των φιδιών. Πολλές θαυματουργές εικόνες. Είναι η Παναγιά η Ελαιοβρύτησα, η Παναγιά η Κτητόρισα, η Εσφαγμένη, η Παναγία της Παραμυθίας. Υπάρχουν 1536 χειρόγραφα, 25 ηλιτάρια, 25.000 έγγραφα και έντυπα που κοσμούν την πλούσια βιβλιοθήκη της Μονής. Σήμερα λοιπόν στο ραδιοφωνικό μας σταθμό έχουμε την ευλογία, τη χαρά, την τιμή να φιλοξενούμε τον Άγιο Καθηγούμενο της Μεγίστης Μονής αυτής, της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, τον Πανοσιολογιώτα, τον Αρχιμανδρίτη, τον πατέρα Εφραίμ. Άγιε Καθηγούμενε, καλώς ήρθατε. Την ευχή σας. Του Κυρίου και της Παναγίας. Να πούμε, αγαπητοί ακροατές, ότι ο Άγιος Καθηγούμενος είναι γεννημένος στην Κύπρο, ο οποίος έχει ζήσει από κοντά τα δύσκολα γεγονότα της τουρκικής εισβολής στη δεκαετία του 70, όπου τα δυο του αδέλφια και ο πατέρας του πιάνονται αιχμάλωτοι. Στη συνέχεια έρχεται σε επαφή με τον Αγιορείτη μοναχό, τον Γέροντα Ιωσήφ το Βατοπεδινό, μια μεγάλη μορφή, ο οποίος εκοιμήθη το 2009, ο Γέρον Ιωσήφ. Όπως επίσης και ο τότε διάκονος και νυν Μητροπολίτης Λεμεσού, ο κύριος Αθανάσιος, ήταν και εκείνος στο Άγιον Όρος. Τα λέω καλά, Άγιε Γέροντα? Πολύ καλά τα λέτε. Και φεύγει λοιπόν για το Άγιον Όρος, κηρύεται μοναχός εκεί, έχοντας την ευλογία να γνωρίσει όσους γέροντες, όπως είναι ο Γέρον Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, ο Άγιος Παΐσιος. Στη συνέχεια ανθρωνίζεται ηγούμενος της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου, πνευματικός καθοδηγητής του Αγίου Ηγουμένου, είναι ο Γέρον Ιωσήφ, σας είπα ότι εκοιμήθη το 2009, με το γνωστό χαμόγελο, έτσι, οι Άγιοι Καθηγούμενε. Του ήταν ένα θαυμαστό πράγμα, πραγματικά, που μας εξέπληξε όλους, που δεν ήταν και αναμενόμενο. Το έβλεπα και χθες, γιατί διάβασα λίγο πριν σας φιλοξενήσουμε εδώ. Το έβλεπα και χθες σε φωτογραφίες που κυκλοφορούσαν και πραγματικά είναι θαυμαστό γεγονός αυτό για τον Γέροντα Ιωσήφ, ο οποίος εκοιμήθη με το χαμόγελο στα χείλη. Και όχι μόνο στα χείλη, και στο πρόσωπο του έλαβε αυτό. Γιώργο, δεν κοιμήθη με το χαμόγελο στα χείλη. Να σας πω πώς ακριβώς εξελίχθηκε το πράγμα. Ο Γέροντας έπεσε από την καρδιά του και εκοιμήθη με πνευμονικό είδημα. Και μάλιστα εκοιμήθη και το πρόσωπο του ήταν ολόμαυρο, διότι δυσκολευόταν στην αναπνοή. Και οι πατέρες, επειδή είμαστε άπειροι, είναι οι περισσότεροι είναι νέοι πατέρες, ξέχασαν και να κλείσουν το στόμα του μόλις εξέπνευσε. Και στο Άγιον Όρος υπάρχει το έθιμο το τυπικό, ας πούμε, όλοι οι νεκροί να καλύπτονται. Και να ράβονται και μέσα, μέσα σε ένα μανδύα μοναχικό. Mm-hmm. Εγώ, επειδή θα έρχονταν και ο Σεβασμιότατος Λεμεσού από την Κύπρο και διάφορα άλλα πνευματικά παιδιά του γέροντος από εκεί και από την Ελλάδα, τους είπα, ξέρετε, ας παραβιάσουμε εντός εισαγωγικών τον κανόνα αυτό και ας αφήσουμε το πρόσωπό του να είναι ακάλυπτον, τουλάχιστον να έρθουν εδώ να τον προσκυνήσουν, να τον δουν, να δουν το πρόσωπό του. Μου λέγει ο αδελφός, ο πατήρ Αγάπιος, ο οποίος ήταν εκεί που είχε το διακόνημα να ετοιμάσει τους νεκρούς, τους και κοιμημένους μοναχούς,
Μου λέει, γέροντα, είναι, με συγχωρείτε, μου λέει, είναι απέσιο το πρόσωπο του γέροντα. Είναι ολόμαυρο, ξεχάσαμε και θέλουμε να κλείσουμε το στόμα του, αλλά δεν μπορούμε το να το κλείσουμε, πρέπει να το δέσουμε, θα φαίνεται άσχημο. Του λέω, παιδί μου, ο θάνατος είναι ένα μαρτύριο για τον γέροντα. Ας φαίνεται και τα δείγματα αυτού του μαρτυρίου μέχρι να εκπνεύσει, ας πούμε, τη δυσκολία που αισθανόταν, η δύσπνοια η μεγάλη. Δεν μας πειράζει αυτό, του λέω. Εσείς θα το αφήσετε ανοιχτό. Το σκέπασα λίγο μέχρι να κανονίσουν τα πόδια και λοιπά του λειψάνου του γέροντα. Η διαδικασία όλη, έτσι. Η διαδικασία, σε μισή ώρα το ξεσκεπάζουν. Το σκέπασα με μια πετσέτα εκεί, ας πούμε. Το ξεσκεπάζουν περίπου σε μισή ώρα, κλειστό το στόμα και χαμογελαστό. Και μάλιστα όχι μόνο έτσι, αλλά φαινόταν, δεν υπήρχε καμιά κυτρινοπία, ας πούμε, έτσι, η όψη του νεκρού, χρώμα, έτσι, η όψη του νεκρού. Ήτανε με χρώμα, ήτανε, και μάλιστα γράψα, μου είπαν, εγώ δεν κοιτάζω, σε έναν μπλοκ, ότι η βατοπηδίνα έκανα μακιγιά στο γέροντά του. Καλά, πολλά θα ακούσουμε, η αλήθεια είναι, και πολλά ακούτε κι εσείς κατά καιρούς, και η εκκλησία συχνά πυκνά είναι στο στόχαστρο. Ναι, θέλω να πω ότι ήταν πολύ μεγάλο, έτσι, που μας συγκλώνησε όλους. Για του λόγου του αληθές, μπορεί ο κόσμος, μπορεί οι ακροατές μας, μπορεί οι τηλεθεατές σας να δούνε φωτογραφίες από την κοίμηση του Οσίου Γέροντος, γιατί δεν είναι μόνο, πείτε ότι η όψη και το χρώμα μπορεί να κατασκευαστεί κάπως με τη βοήθεια της τέχνης, των μέσων, αλλά το χαμόγελο στα χείλη και στο πρόσωπο που φωτίζεται, σας λέω, το έβλεπα χθες. Και μάλιστα είναι νεκροί, ξέρετε, όπως και οι γιατροί μας έχουν πιστοποιήσει, και ο Θεράπων ιατρός που ήταν από το κέντρο υγείας της Ουγγαριών, της πρωτεύουσας του Αγίου Όρους, που ήταν παρόν εκεί και μάλιστα είδαν τα γενόμενα, λέει, νεκρώνονται αμέσως οι μυς του νεκρού ανθρώπου. Δεν μπορεί μετά να κινηθεί, ας πούμε, με φυσιολογικών τρόπων και να κλείσει το στόμα και βεβαίως, να χαμογελάσει. Γι' αυτό βιαζόμαστε να κλείσουμε στο νεκρό το στόμα, γιατί αν κρυώσει το σώμα του είναι πολύ δύσκολο να επανέλθει. Και πολλές φορές γέροντα, ξέρετε, με σιλικόνι κολλάνε τα χείλια των κεκοιμημένων για να μην έχουν αυτή την αποκρουστική εμφάνιση την ώρα της εξωδιοκολουθίας. Θέλω να πάμε στο μοναστήρι της Παναγιάς. Ξεκινήσαμε πολύ ωραία με τον Άγιο Γέροντα Ιωσήφ. Να πάμε να μιλήσουμε για τον μοναχισμό τον Αγιορείτικο. Πραγματικά μας φαίνεται πολύ δύσκολο εμάς τους λαϊκούς, και θαυμάζουμε πραγματικά εκείνες τις ωραίες φωτογραφίες, τις ψαλμωδίες σας, αυτή την επαφή στο μοναστήρι και γενικά στο Άγιον Όρος, όπου η παρουσία της Παναγίας είναι έντονη στη ζωή σύγχρονων ενάρετων μοναχών. Εκεί λοιπόν στο περιβόλι της Παναγιάς θα ανηφορήσουμε, και θέλω, μιας που είστε καθηγούμενος της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, να μιλήσουμε για αυτό το μοναχισμό τον Αγιορείτικο. Ακούστε, Γιώργο, βέβαια ο Αγιορείτικος μοναχισμός είναι, μπορώ να πω, το καλόπισμα της Εκκλησίας, είναι το κόσμημα της Εκκλησίας, και μάλιστα μου είπε ο Άγιος Χαλκίδος προχθές ότι ο μακαριστός Μητροπολίτης Χαλκίδας, ο Χρυσόστομος, που εγώ δεν το γνώρισα, αλλά φαίνεται εκ των λεγωμένων και του Σεβασμιωτάτου και άλλων που το γνώρισαν, ότι είναι ένας σοφός, ήταν ένας σοφός άνθρωπος, έλεγε ότι είναι ο μοναχισμός, την ονόμαζε τη σπονδυλική στήλη της Εκκλησίας. Και μάλιστα έλεγε ο μακαριστός, μα φανταστείτε ένα σώμα χωρίς σπονδυλική στήλη, τι γίνεται. Και όντως έτσι είναι. Γι' αυτό και εμείς ευχαριστούμε την Παναγία μας που μας ήλκησε να πάμε εκεί, διότι το να πάει κανείς μοναχός καταρχήν είναι πάρα πολύ, δεν είναι εύκολο πράγμα. Πολλές φορές και εμάς που είμαστε υπεύθυνοι, βέβαια, σε μοναστήρια όπως εμείς οι ηγούμενοι, μας κατηγορούν και οι γονείς των μοναχών καμιά φορά και των άλλων που έρχονται εκεί, ότι ξέρεις προσιλητίζουμε, ότι κάνουμε πλησίν εγκεφάλου, αυτό όλα είναι επιαπτερόεντα. Δεν μπορεί κανείς να έρθει στο μοναχισμό εάν δεν είναι και κλειμένος από τον Χριστό, αν δεν είναι και κλειμένος και ιδιαίτερα στο Άγιον Όρος από την ηγουμένη του τόπου που είναι η Παναγία Θεοτόκος. Εμείς εκεί στο Άγιον Όρος, εγώ τώρα ζω από το 1981 στο Άγιον Όρος, και βλέπω έτσι πολλές φορές με απτά σημεία την παρουσία της Παναγίας, τη μέρημνα της Παναγίας, τη σκέπη της Παναγίας και την καθοδήγηση της Παναγίας, έτσι σε όλους τους μοναχούς, και πώς επεμβαίνει η Παναγία. Πώς πραγματικά έτσι νουθετεί η Παναγία, ακόμα και τώρα, αυτή τη στιγμή, μπορώ να σας πω ότι σε πολλές περιπτώσεις ήδη η Παναγία ενεφανίστη, εμίλησε, ενουθέτησε, παραδειγμάτισε, εμίλησε αυστηρά σε μερικούς πατέρες που
σαν άνθρωποι έκαναν τα λάθη τους, τις αμαρτίες τους, τις απροσεξίες τους, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό και ο γέροντας Ιωσήφου, αείμνηστος γέροντάνος που αναφέραμε πριν, έλεγε κάτι πολύ ωραίο στις διδασκαλίες του, όταν μας σύναγε και μας έκαναν έτσι διάφορες κατηχήσεις. Λέγει αυτό του Κυρίου μας: «Ουδής έρχεται πρόσμε, αμή ο πατήρ μου ο πέμψας με ελκύσει αυτόν». Και πραγματικά βλέπουμε πόσον έρχεται ένας νέος και να έρθει στο μοναχικό πολίτευμα. Και μάλιστα πέρασε ο καιρός εκείνος που πήγαινα στα μοναστήρια. Μερικά φτωχά παιδιά συγγενώνουν των μοναχών για να πάρουν ένα κομμάτι ψωμί, για να, ας πούμε, να σπουδάσουν. Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, είχα ένα φοιτητή που, λέει, που είναι μοναχός ήδη και επίσκοπος τώρα. Και όταν μιλούσαμε, μου έλεγε: «Εγώ δεν ήθελα να γίνω μοναχός. Εγώ δεν επιθυμήσα από τη δημοναϊκή ζωή. Είμαστε πολυτέκνοι. Είχαμε κάποιο θείο στη μονή, ας πούμε, σε γάμι, να μην πω τη μονή. Και με έστειλε ο πατέρας μου το ζόρι. Και μάλιστα μας πήρε εκεί, έστειλε έναν αδερφό μου σε μια άλλη μονή, εμένα σε μια άλλη μονή, και μας είπε, ας πούμε, όταν έρθετε, αν επιστρέψετε πίσω, θα σας βγάλω έξω». Και εγώ πήγα 11 ετών, μου έλεγε, έκλαιγα, δεν μπορούσα έτσι να, και μου μείνε εκεί, είναι εκεί, θα φάσει και ψωμί, εγώ είμαι φτωχός και θα μάθεις και 5 γράμματα. Και βέβαια ο καημένος μετά εγκληματίστηκε στο μοναστήρι, έμαθε για τον μοναχισμό, σιγά σιγά αγάπησε τον μοναχισμό, προχώρησε και τώρα αυτή τη στιγμή είναι επίσκοπος της εκκλησίας. Αλλά θέλω να πω, το λέω αυτό, γιατί μερικοί νομίζουν ότι κανείς πάει με το ζόρι στο μοναχισμό. Δεν είναι. Οι νέοι τώρα για να έρθουν στο μοναχισμό πρέπει να είναι ηλκυμένοι από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, να είναι προσκεκλημένοι από τη χάρη του Θεού. Διότι η καλογερική είναι βαριά. Βεβαίως, το λέει και ο λαός αυτό. Δεν μπορεί κανείς, ας πούμε, να έρθει μέσα στο μοναστήρι και να μείνει μανδρισμένο στη μάνδρα, που κάθε μονή είναι μια μάνδρα, να μείνει εκεί έφορο ζωής. Δεν μπορούμε να υποσχεθούμε τίποτε σε ένα μοναχό που έρχεται. Το μόνο που υποσχόμεθα ότι Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή θα τρώει βακί με το ξύδι. Μια φορά την ημέρα, διότι έχει ξηροφαγία, και να κάνει τη μέρα νύχτα, με τις εργασίες, με τις αγρυπνίες κλπ. Και να φύγει και από την καριέρα του. Διότι δεν είναι εύκολο ένας μοναχός, ο οποίος και οι περισσότεροι, ξέρετε, σήμερα είναι μορφωμένα παιδιά, είναι πτυχιούχοι. Και έρχονται εκεί και το πρώτο που τους βάζουμε, ξέρετε, ειδικά με όντως το θέλουν, σκίσει το πτυχίο σου μπροστά μας. Αλήθεια, δεν είναι ότι καταφρονούμε το πτυχίο, αλλά θέλουμε να πούμε στον υποψήφιο που έρχεται και υποθέτει το μοναχισμό ότι αυτά ξέχασε τα πλέον. Πρέπει να ζήσει στην υπακοή, στην παρθενία και στην ακτιμοσύνη. Γυρίζει σελίδα στο βιβλίο της ζωής. Βέβαια, γυρίζει σελίδα. Διότι ακριβώς οι τρεις μεγάλες αρετές πρέπει να τις εγκολπωθεί ο νέος αυτός και να έρθει για να ακολουθήσει τον όντως αχτίμωναν Ιησού Χριστόν. Άγιε Γέροντα, το γνωρίζουμε ότι το Βατοπέδι είναι μια μονή με άπειρους πνευματικούς θησαυρούς, εδώ και πάρα πολλούς αιώνες βέβαια. Έναν από αυτούς τους μεγάλους θησαυρούς, το μεγαλύτερο κοιμήλιο που άφησε η ίδια η Παναγία πριν την Ανάστασή της, μετά από τρεις μέρες, η οποία μετέστη η Παναγία και την έδωσε στον Απόστολο Θωμά. Αυτό λοιπόν το μεγάλο, το μέγιστο λείψανο, το οποίο φυλάσσεται με βλάβια από το 14ο αιώνα στο Βατοπέδι, μας το φέρετε στη Μητρόπολη μας. Για πρώτη φορά. Για πρώτη φορά. Και μετά από εδώ πηγαίνει στην Κατερίνη, έτσι. Θα πάμε μετά στην Κατερίνη, πρώτο Θεό, την Τετάρτη πρωί. Θα πάμε σε ένα μοναστήρι έτσι λίγο να ξεκουραστούμε, διότι πρέπει να φύγουμε εδώ πρωί, πριν την τοξολογία, για να κάνει και η Μητρόπολη στο πρόγραμμά της. Μετά θα πάμε σε ένα μοναστήρι της Μεταμορφώσεως στη Μητρόπολη, εδώ τη διπλανή. Εθιβών και Λιβαδίας, λέτε. Και μετά θα πάμε στην Κατερίνα, που και εκεί μας περιμένουν. Και πραγματικά νομίζω, όπως και όλες τις φορές, διότι μην ξεχνάτε ότι πριν από μερικά χρόνια πρόσφατα πήγαμε και στη Ρωσία με την Αγία Ζώνη. Ναι, 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 το διάβασα. Και αυτό. Είδαμε εκεί τον τόσο κόσμο, περίπου προσκύνησαν 4 εκατομμύρια κόσμος. Στην Αγία Πετρούπολη είχατε πάει. Στην Αγία Πετρούπολη ήταν η πρώτος χώρος, ας πούμε, της επισκέψεώς μας. Αλλά μετά πήγαμε σε όλες τις πόλεις και στη Μόσχα πήγαμε, την αφήσαμε τελευταία. Είναι πολύ θρησκευόμενος λαός οι Ρώσοι. Είναι πάρα πολύ θρησκευόμενος και πραγματικά, όποτε μου έλεγε και ο Πατριάρχης τότε εκεί, μου λέγει, με την παρουσία της Αγίας Ζώνης είδαμε τι δύναμη είχαμε που δεν την ξέραμε. Και ήταν η δύναμη της πίστεως του λαού, του Ρωσικού Ορθοδόξου λαού. Και ειδικά σε αυτές τις πολύ δύσκολες. Και αυτές. Αυτό που βλέπουμε και στη Χαλκίδα τώρα και στο Βασιλικό προχθές, είναι ότι ο κόσμος έχει ποθεί να προσκυνήσει την Αγία Ζώνη και βλέπουμε αυτήν την θαυματουργική εξέλιξη που γίνεται, ότι ο κόσμος συγκινείται, κλαίει, χαίρεται, κλαίει από χαρά, δεν κλαίει από μελαγχολία.
έτσι, δέχεται μια παράκληση στην καρδιά του, μια έτσι, ελπίδα, και φεύγει πολύ αναπαυμένος, φεύγει πολύ έτσι βεβαιωμένος, φεύγει υπεπληρωμένος από την Αγία Ζώνη, και αυτό νομίζω είναι το καθημερινό θαύμα το οποίο βλέπουμε στα πρόσωπα των ανθρώπων. Και εγώ μάλιστα όταν μου το επιτρέπει ο χρόνος κάθομαι εκεί και χαζεύω των εισαγωγικών και βλέπω τον κόσμο πώς προσκυνά, με ποιον τρόπο έρχεται να προσκυνήσει και με ποιον τρόπο φεύγει. Και βλέπω το πρόσωπο του πρωτού να προσκυνήσει την Αγία Ζώνη και βλέπω το πρόσωπο του μετά την Αγία Ζώνη. Και βλέπω αυτήν τη χαρμονή, αυτήν την ειρήνη, αυτήν τη χαριτωμένη έκφραση που είναι δώρο της Παναγίας. Αυτό... Και μάλιστα, ας πούμε, βλέποντας και την ευωδία, διότι πρέπει να σας πω ότι τη μία ζώνη, ας πούμε, είδα ότι 2-3 ημέρες πριν άρχισε από τη μονή φωτοπεδίου να βγαίνει ευωδία. Και αυτό το οποίο είδαμε, το θαύμα το οποίο σε κάθε περιοδία βλέπουμε, έπρεπε για να περάσουμε και από το βόρειο ερχόμενο, από ένα μοναστήρι. Περάσαμε μένα, αλλά πρέπει να ξεκινήσουμε πολύ πρωί. Και πρέπει να ξεκινήσουμε 5 η ώρα από το βατοπέδι για να φτάσουμε στη Δάφνη, διότι η βόρεια θάλασσα ήταν πολύ άγρια. Τρικυμιώδης, που ήταν αδύνατο να πάμε. Βγαίνοντας έξω από την πύλη της Μονής, ήρθε μήνυμα από το λιμεναρχείο ότι ξέρετε, δεν μπορούμε να ταξιδεύσουμε, διότι είναι 9 μποφόρ και από τον Νότο, από τη Δάφνη. Mm-hmm. Λέω, τι να κάνουμε τώρα. Αν φύγουμε να αναργήσουμε και πάμε διαξηράς, που δεν πρέπει, που είναι πολύ δύσκολο να πάμε διαξηράς, πρέπει να έχουμε πολλές δυσκολίες και πολλά εμπόδια, τότε ο κόσμος αυτός που περιμένει δεν θα τον αναπαύσουμε. Εγώ βάλα το σταυρό μου, λέγω στο λιμενικό παιδί που ήρθε εκεί, του λέω, παιδί μου, θα πάμε και πιστεύω ότι ο Θεός θα τα φέρει. Πήγαμε στη Δάφνη, μας επιδέθηκαν οι λιμενικοί της Δάφνης εκεί, είδαμε, μου λέει, γέροντα, τα βλέπουμε δύσκολα τα πράγματα. Λέω, παιδιά, θέλετε να μου υπακούσετε? Σας παρακαλώ, υπακούστε μου. Θα πάμε και θα πάμε μια χαρά. Δυσκολεύτηκα λίγο τα παιδιά, λέει, μα η υπηρεσία μας, παρακαλώ, πέσε στο λιμεναρχείο, στο κέντρο, ότι ο γέροντας παρακαλεί να πάμε. Λοιπόν, ευτυχώς έτσι πήρανε, έδωσαν ένα σήμα, λέει, εφόσον ο γέροντας έτσι το πήραν σαν θέμα υπακοής, θα πάμε. Και πήγαμε από τη Δάφνη και ήρθαμε στην Ονούπολη και δεν το καταλάβαμε. Νομίζω ήταν πουνάτσα. Είδατε. Και αυτό είναι, και έλεγε και στο Σεβασμιότητα, το Σεβασμιότητα ήδη βιώσαμε το θαύμα της εξόδου μας από το Άγιον Όρος. Άρα η Παναγία ήθελε να έρθει για να παρηγορήσει τον λαόν. Και αυτό που δίνουμε πραγματικά είναι ένας πολύτιμος, όπως είπε, θησαυρός. Και δεν μπορώ να φανταστώ το βατοπέδι, παρόλο που έχει τόσους θησαυρούς και τόσα κοιμήλια. Έχουμε, μπορώ να σας πω, 400.000 κοιμήλια, το οποίο τα έχουμε στο μοναστήρι μας. Βέβαια, προσπαθούμε και τα φυλάτουμε, αλλά δεν μπορώ να φανταστώ, παρόλα τα πολλαπλά κοιμήλια τα οποία έχουμε, να φανταστώ το βατοπέδι χωρίς την Αγία Ζώνη. Και πραγματικά είναι η παρουσία της Αγίας Ζώνης, που όπως είπα και στο λόγο μου, είναι δόρημα δύο ευεργετών, δύο δωρητών, οι οποίοι τα έδωσαν σε διαφορετικές χρονολογίες. Ο πρώτος είναι ο Ιωάννης ο Κατακουζινός, ο αυτοκράτορ του Βυζαντίου, ο οποίος σχετιζόταν με το βατοπέδι λόγω ενός βατοπεδίου μεγάλου Αγίου του Οσίου Σάββατου Διαχρυσού Σαλού. Mm-hmm. Αυτός ήταν πολύ ενάρετος άνθρωπος και προτρέπω τους ακροατές σας να διαβάσουν το βίο του Οσίου Σάββατου Διαχρυσού Σαλού. Εγώ πραγματικά όταν το διάβασα για πρώτη φορά έχω ανατριχιάσει. Δεν ξέρω αν έχω διαβάσει έναν τέτοιο βίο. Να μου πείτε, όλοι οι Άγιοι είναι ήδη, όλοι οι Άγιοι είναι εκλελεγμένοι του Θεού, είναι οι φίλοι του Θεού και ο καθένας έχει τη χάρη του. Αλλά αυτός ο Άγιος, ο Όσιος Σάββας, ο Διαχρυσός Σαλός, θα δείτε, ας πούμε, τα μεγάλα θαυμάσια, τα απροσδόκητα, τα ανυποψίαστα, τα υπερφυσικά, τι να πω, δεν μπορώ να πω, που αυτός ο Άγιος ήταν, τον εντόπισε ο Κατακουζινός και τον είχε πνευματικό σύμβολο. Και μάλιστα τον επίεσε πολλές φορές να γίνει πατριάρχης, και όχι μόνο δεν ήθελε να γίνει πατριάρχης, αλλά ούτε και δέχθηκε την ιεροσύνη. Δεν ήθελε την ιεροσύνη, ήταν απλός μοναχός, και λόγω του Οσίου Σάββα συνδέθηκε με το βατοπέδι και έδωσε τα προσωπικά του κοιμήλια σχεδόν όλα στη Μονή Βατοπεδίου, γινόμενος και ο ίδιος μοναχός στο βατοπέδι, ονομαζόμενος Ισιοάσαβο Μοναχών. Και σήμερα το μνημονεύουμε. Είναι, επειδή είναι μέγας ευεργέτης της Μονής Βατοπεδίου, μας έδωσε τις δύο προσωπικές κάρες των δύο εκ των τριών οικουμενικών διδασκάλων και ιεραρχών. Έχουμε την κάρα του Αγίου Χρυσοστόμου, που ήταν προσωπική του περιουσία,
που είναι με το άφθορα αυτή, να έχετε ακούσει. Ναι, ναι, βεβαίως, και το έχουμε δει και σε φωτογραφίες. Που πραγματικά έτσι κανείς, όταν εγώ πρωτοείδα αυτή την Αγία Κάρα, όταν μπήκα στο βατοπέδι ως προσκυνητής, δεν μπορώ να σας πω το συγκλονισμό μου, το ότι, όπως ξέρετε, και ιατρικός του αυτή του ανθρωπίνου σώματος είναι το πρώτο που διαλύεται στις πρώτες μέρες μετά την κίνηση του ανθρώπου. Ιστή γέροντα, χωρίς ναι, είναι κόκαλα, και παρόλα τα είναι πέρα από 1600 χρόνια και είναι, βλέπουμε την κάρα του με το δέρμα, που έχει και δέρμα πάνω, και το άφθορο αυτή που, όπως ξέρουμε από την ιστορία και από το βίο του, έβλεπε ο μαθητής το πρόκλησα από την κλειδαρότρυπα του κελιού του Αγίου Χρυσοστόμου, όταν συνέγραφεν τις ερμηνείες των επιστολών του Αποστόλου Παύλου. Έβλεπε τον ίδιο τον Απόστολο Παύλο, ο μαθητής, ο πρόκλος και ο μετέπειτα διάδοχός του στο Πατριαρχικό Θρόνο της Κωνσταντινούπολης, να υπαγορεύει ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος την ερμηνεία των επιστολών του. Γι' αυτό λοιπόν η μνημόσυνον αιώνιον έμεινε άφθαρτον. Και αυτό το έχουμε μαζί και την κάραν του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, και έχουμε και χειρόγραφα Ευαγγέλια, τα οποία έχουν μεγάλες μινιατούρες που είναι από τον 14ο αιώνα και σώζονται σήμερα σαν που να είναι χθες. Τόσο ωραίες οι μινιατούρες, τις οποίες τις χρησιμοποιούμε και μάλιστα τις βάλουμε και σε έναν Ευαγγέλιο που εκδώσαμε πριν από μερικά 2-5 χρόνια, νομίζω, το οποίο διαθέτουμε και το οποίο πραγματικά συγκλονίζει με τις μινιατούρες που είναι πρώτο στο είδος του, τις μινιατούρες του 10ου αιώνα, του 13ου αιώνα, που πραγματικά καλοποιήσει το Ευαγγέλιο από αυτά τα οποία τα δωρήματα του Κατακοζινού. Και το άλλο τιμάχιο της Αγίας Δόνης μας το χάρισεν μαζί με ένα μεγάλο τιμάχιο του Τιμιοξύλου ο βασιλεύς της Σερβίας Λάζαρος, ο μετέπειτα μεγαλομάρτης στις αρχές του 14ου αιώνα. Και αυτό είναι μεγάλη ευλογία, και από αυτό το ότι δύο δωρητές εχάρισαν τεμάχια της Αγίας Ζώνης, φαίνεται και εξ αυτού του πράγματος, του εγχειρήματος, ότι η Παναγία θέλει το βατοπέδι να είναι το ιδιαίτερο θεοτομητορικό και θεοτοκοσκέπο στο μοναστήρι της. Και εξάλλου δεν είναι τυχαίο το ότι το βατοπέδι είναι μαζί με την δημιωτάτη θεοτομητορική ζώνη, είναι και 7 θαυματουργικές εικόνες δικές της, που είναι το μόνο μοναστήρι στον κόσμο, μπορώ να πω, που έχει 7 θαυματουργικές εικόνες της Παναγίας, που αυτό είναι μεγάλη ευλογία, μεγάλος θησαυρός, μεγάλος πλούτος, μεγάλα πνευματικά όπλα, τα οποία πραγματικά δίνουν έναν άλλον τόνο στην όλη ατμόσφαιρα της Μονής. Τα έχουμε ανάγκη, Αγία Γέροντα, όλα αυτά τα σύμβολα, όλα αυτά τα κοιμήλια και τις Άγιες εικόνες, αυτές τις εποχές που ο κόσμος χυμάζεται, και όχι μόνο οι Έλληνες. Είχατε πει σε μια σας ομιλία στη Θεσσαλονίκη, νομίζω, ότι την Ελλάδα δεν θα τη βοηθήσει ούτε η Τρόικα, ούτε η Ευρώπη, αλλά θα τη βοηθήσει η Παναγία. Μεγάλος λόγος παρηγορίας, ο οποίος ταλάζει. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ. Είναι δεδομένο, είναι αυτονόητο. Η Παναγία είναι μαζί μας, είναι με θυμόν. Και μάλιστα αυτό το οποίο δεν θα ξεχάσω ποτέ. Το 1981 πήγα στον Όσιο Παΐσιον τότε, ο οποίος με εκμυστηρεύει το εξής πράγμα, δεν ξέρω αν το έχω γράψει στο βίο του. Ήταν πολύ ανήσυχος, διότι επληροφορήθηκε από τη χάρα του Θεού ότι θα γινόταν πόλεμος στην Ελλάδα. Και μάλιστα αυτός ειδοποίησε, από ό,τι μου έλεγε, και μερικές οικογένειες που κατοικούσαν στον Εύρο να φύγουν με τρόπο, χωρίς να γίνει τόρος, να φύγουν κάτω, να μείνουν κάτω προς το κέντρο της Ελλάδος. Και την 1η Οκτωβρίου του 1981 είδε την Παναγία ακριβώς να καλύψει την Ελλάδα με το μοφόριό της. Και τότε ειδοποίησε, λέει, δεν θα συμβεί τίποτε, μη φοβάστε, η Παναγία μας καλύπτει. Η δύναμή της, η θεμετορική μας καλύπτει. Και αυτό νομίζω γίνεται και μέχρι τώρα. Και το ότι, ας πούμε, δεχόμεθα τόσο πόλεμο, δεχόμεθα τόση δοκιμασία, διότι αυτό το λεγόμενη κρίση που ο λαός το λέει, και η οικονομική κρίση που δυστυχώς πατούμε και μένουμε εκεί στην οικονομική κρίση, που δεν είναι οικονομική κρίση μόνο. Η οικονομική κρίση είναι αποτέλεσμα μιας άλλης κρίσεως, που είναι η πνευματική κρίση. Δυστυχώς οι ξένοι μας έπεισαν με έναν τρόπο έμεσον, αλλά επιτυχή τρόπον, έτσι, με έναν τρόπο μαεστρικό, αν θέλετε, να καταφρονήσουμε την παράδοσή μας. Και είναι δύσκολο, είναι πολύ, ας πούμε, έτσι, λυπηρών οι Έλληνες, οι Ορθόδοξοι, που εμείς είμαστε στο Άγιον Όρος και βλέπουμε
που το Άγιον Όρος είναι ένας τόπος οικουμενικός που έρχονται όλοι οι Ορθόδοξοι από όλο τον κόσμο και τους δεχόμεθα και βλέπουμε με πόση δίψα μας συναντούν, με πόση νοσταλγία μας συναντούν, με πόση έτσι, αγάπη μας επιμένουν να πάμε να τους δούμε στις χώρες τους και ιδιαίτερα οι Ορθόδοξες χώρες που ήταν πριν με το καταπέτασμα, το παραπέτασμα αυτού του κομμουνισμού και έχουν τραυματιστεί ας πούμε, από πνευματικής απόψεως και έρχονται να ακούσουν την αυθεντική παράδοση που την έχουμε εμείς, την κρατούμε εμείς. Και δυστυχώς αρκετοί Έλληνες, συνάδελφοί μας, συμπατριώτες μας, έχουν πιστεί με έναν τρόπο, όπως είπα, να καταφρονούν την παράδοση. Και πολλές φορές, ας πούμε, μοιάνονται από ένα λάθος ενός δρασοφόρου, από ένα λάθος ενός ανθρώπου που είναι της Εκκλησίας. Μα δεν απορρίπτουμε την ιατρική επιστήμη, γιατί υπάρχουν μερικοί καγιατροί. Δεν απορρίπτουμε την Εκκλησία του Χριστού, εάν ένας δρασοφόρος δεν είναι συνεπής στην αποστολή του. Η Εκκλησία του Χριστού είναι το σώμα του, είναι ο χώρος που αγιάζεται ο άνθρωπος, είναι ο χώρος που αναπνέει πνευματικά ο κάθε άνθρωπος. Και σε αυτόν τον χώρο των πνευματικών πρέπει να ενταχθούμε όλοι μας και να αναζητούμε τη χάρη του Θεού. Και νομίζω ότι η Παναγία με τον έρθει εδώ στη Χαλκίδα θέλει να δώσει με ένα μυστικό τρόπο μεν, αλλά ουσιαστικό, διότι ξέρετε η Εκκλησία είναι ζώσα, η Εκκλησία είναι ζωντανή, η Εκκλησία είναι κοντά μας και είναι ανάγκη να την έχουμε και να την εκμεταλλευτούμε εντό εισαγωγικών για να αναπνεύσουμε πνευματικά. Και ακριβώς έλεγε και ο μακαριστός γέροντας Ιωσήφ, ο οποίος έλεγε: «Παιδί μου, δεν είδα άνθρωπο χωρίς χάρη. Συνάντησα υπάνθρωπο χωρίς τη χάρη του Θεού». Και ακριβώς αυτή η κρίση είναι πνευματική. Και θυμάμαι πώς, ας πούμε, ο γέροντας μας, ο μακαριστός γέροντας Ιωσήφ, πώς έβλεπε την παιδεία του Θεού. Και μια φορά που πήγα να τον δω, έτσι έναν απόγευμα, περίπου πριν από 20 χρόνια, διότι κοιμήθηκε το 9, όπως είπατε κι εσείς, 1η Ιουλίου. Να ξέρετε, σημειώνω μια παρενθέση, 1η Ιουλίου γεννήθηκε και 1η Ιουλίου κοιμήθηκε τον Αγίων Αναργύρων. Mm-hmm. Και όταν πήγα εκεί, ήταν σε κατάσταση προσευχής, δεν ήθελα να τον ενοχλήσω, ήμουν πιο πέρα και τον έβλεπα που προσευχόταν και ήταν σε άλλον κόσμο, ήταν μόνος του, στο κάθισμά του. Πήγα εκεί, περίμενα και τον έβλεπα ότι έλεγε μερικά έτσι, με πολύ πόθο προσευχόταν. Μετά από περίπου 25 λεπτά, έτσι σταμάτησε, με είδε, μου λέει: «Εδώ είσαι, δεν σε πρόσεξα». Του λέω: «Γέροντα, δεν ήθελα να σας ενοχλήσω». Μου λέει: «Παιδί μου, εγώ δεν θα προλάβω. Εσείς θα προλάβετε όμως». Του λέω: «Τι, γέροντα?». Μου λέει: «Θα έρθει η ώρα που θα εξαφανιστεί το ρευστό χρήμα από την Ελλάδα. Και αυτό γίνεται, επιτρέπει ο Θεός για τις αμαρτίες μας». Και πραγματικά λέω και εγώ μετά που τον καιρό μου το έλεγε, ήταν ο καιρός που ήταν η Ελλάδα, φαινόταν ότι ευημερούσε οικονομικά κλπ. Και λέω και εγώ πολλές φορές, αυτός ο άνθρωπος ο οποίος ήταν δευτέραν του δημοτικού και πήγε 2 μήνες στην τρίτη τάξη και σταμάτησε. Σοφία. Λοιπόν, και πώς έβλεπε τόσο μακριά, δεν ήταν οικονομολόγος να πει, ξέρεις, με οικονομικούς συλλογισμούς θα πάμε εκεί που θα σοφός, πάμε. Σοφός. Αλλά έβλεπε μακριά. Έβλεπε μακριά. Και ακριβώς το Άγιον Όρος πρέπει να δώσει αυτόν το στίγμα ότι εκεί κυοφορούν οι άνθρωποι ενάρετοι που δεν έχουν έτσι την πνευματική μοιοπία, αλλά βλέπουν μακριά. Και θέλω να σας πω, Γιώργο, ότι το Άγιον Όρος βοηθάει και τα μοναστήρια βοηθούν όλα με τη φιλοξενία τους, με την διάθεση των κοιμηλίων τους για να βγουν έξω, πρωτίστως για τις γυναίκες που δεν μπορούν να πάνε εκεί. Mm. Αλλά το Άγιον Όρος, νομίζω, και γενικά ο Ορθόδοξος Μοναχισμός βοηθά τον κόσμο ουσιαστικά με τη δυνατή προσευχή. Διότι ακριβώς σήμερα θέλουμε ανθρώπους που έχουν καθαρή καρδία να έχουν δυνατή προσευχή, η οποία εξέρχεται δυνατή προσευχή από καθαρά καρδία. Και σήμερα ο κόσμος θέλει. Σήμερα πόσα ονόματα μας έδωσαν αυτές τις μέρες, πόσα αιτήματα μας είπαν. Και θέλω να σας πω ότι στο Βατοπίδι απαντούμε το χρόνο σε 30.000 επιστολές. Δεν γράφουμε, απαντούμε. Και αυτό είναι τα γράμματα που μας στέλνει ο κόσμος, που μας λέει τον πόνο του, μας λέει τον πειρασμό του, μας λέει τη δυσκολία του και δεν θέλει, βέβαια ζητούν και άνθρωποι χρηματικά ποσά, διότι είναι σε μια ένδυα μεγάλη σήμερα, όπως και εσείς ξέρετε, αλλά πρωτίστως θέλουν την δυνατή προσευχή μας. Γι' αυτό και εγώ λέω στους μοναχούς μου, προσέξτε, έχουμε ευθύνη, πρέπει να αγωνιστούμε πραγματικά
να μπορέσουμε να έχουμε αυτή τη δύναμη να κατεβάζουμε το έλεος του Θεού ή στους ανθρώπους που το ζητούν και το έχουν ανάγκη. Διότι ακριβώς εμείς οι μοναχοί είμαστε οι οποίοι θα κατεβάσουμε τον ουρανό στη γη. Και πρέπει να το πετύχουμε εσύ τη χάρη τη, εφόσον είμαστε σωστοί και σταθεροί στον πνευματικό αγώνα, αποβλέποντες, αφορώντες, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, εις τον δυσπίστιος αρχηγών και τελειωτήν Ιησού Χριστόν. Εξάλλου Γέροντα, αυτό δεν είναι και προσευχή, η κλίμακα η οποία ενώνει τον ουρανό με τη γη. Έτσι ακριβώς. Έτσι. Και με τη βοήθεια τη δική σας, εκεί στο περιβόλι της Παναγιάς, θεωρώ ότι υψώνεται σαν λιβανωτό η προσευχή σας ψηλά και φαίνεται και από μακριά. Περιττώ να σας πω ότι γίνονται, Γιώργο, κάθε βράδυ στο Άγιον Όρος περίπου 200 θείες λειτουργίες. Και αυτές οι 200 λειτουργίες την ώρα που κοιμάται ο λαός, αλλά ακούει ο Θεός. Και αυτό είναι σημαντικό, είναι πολύ σημαντικό, και αυτές οι λειτουργίες προσφέρονται υπέρ της οικουμένης και έχει μεγάλη σημασία και μνημονεύονται χιλιάδες ονόματα που θέλουν αυτήν τη βοήθεια, που ζητούν με τόσο γοερών στεναγμών τη βοήθεια και τη σκέπη των αγιορείτων μοναχών. Γέροντα, όταν οι ισχυροί της γης σε βλέπουν σαν πιόνι σε μια σκακέρα, σε βλέπουν σαν χρήμα, σε βλέπουν σαν ένα αντικείμενο, την ίδια στιγμή όμως ο Θεός δεν έχει αυτή την άποψη. Μεγάλος λόγος παρηγορίας και μεγάλη αλήθεια, αρκεί να το συνειδητοποιήσουμε. Και όσοι άνθρωποι έχουν κλονισμένη πίστη για πολλούς και διαφορούς λόγους, και όσοι πιστεύουν πραγματικά, αλλά και εκείνοι όμως οι οποίοι κρατάνε τις τύχες τις δικές μας στα χέρια τους. Ακούστε, Γιώργο, νομίζω ότι πρέπει ο άνθρωπος όταν ενταχθεί στην Εκκλησία δεν τα βλέπει τα πράγματα ανθρώπινα. Μας έλεγε ο γέροντάς μας ο Ιωσήφ, που ήταν ένα άνατος άνθρωπος, εμείς έτσι πάντως το γνωρίσαμε, παιδί μου, κατά ένα μυστηριώδη και ανερμήνευτον τρόπο, πίσω από την εμπάθεια των ανθρώπων κρύβεται η Θεία Πρόνοια. Γι' αυτόν δεν πρέπει κανείς να βλέπει τα πράγματα ανθρώπινα, αλλά πρέπει να τα βλέπει χριστοκεντρικά, πίσω από όλα η Θεία Πρόνοια. Και εκείνος ο οποίος πολλές φορές λέει, μα πού είδα τον Θεό, ήρθε κάποιος και μου λέει, μα πού είδα τον Θεό στη ζωή μου. Του λέω, δυστυχώς δεν αγωνίζεσαι, γι' αυτό δεν τον είδες. Σε τρεις μήνες ήρθε, άρχισε να εξομολογήθηκε πρώτη φορά και άρχισε έτσι να προσέχει και να αγωνίζεται και ήρθε κλαίγοντας. Και μου λέει, Γέροντα, επέστρεψα πίσω με το βλέμμα μου και με την νου μου και είδα το παρελθόν μου όλων. Και βλέπω πόσες φορές ήταν ο Θεός παρόν και εγώ ήμουν απόν. Τότε για να καταλάβεις την παρουσία του Θεού στη ζωή σου πρέπει να διανοιχθούν οι οφθαλμοί σου. Γι' αυτό και λέει εκεί πέρα στο Ευαγγέλιο, δίνεξεν αυτόν τον νουν του συνιένετας γραφάς. Είναι μεγάλο πράγμα να διανοιχθεί ο νους του ανθρώπου από τη χάρη του Θεού. Γι' αυτό και ο Άγιος Γρηγόρος ο Παλαμάς, αυτός ο μέγιστος Άγιος, ο οποίος ως γνωστόν άρχισε την μοναστική του ζωή από τη Μονή Βατοπεδίου, παρακάθισε στην υπακοή του οσίου Νικοδήμου, του γέροντός του, του Νικοδήμου του Ησυχαστού. Και σαν πρώτη παρακαταθήκη εκεί του έδεσε ο Νικόδημος να λέει, Κύριε φώτισο μου το σκότος. Και ακριβώς αυτός που έλεγε συνεχώς, Κύριε φώτισο μου το σκότος, κολυμπούσε αδιαλείπτως μέσα στο άκτιστο φως, και όχι μόνο κολυμπούσε στο άκτιστο φως, αλλά είναι και ο κατεξοχήν θεολόγος του άκτιστου φωτός. Γέροντα, κάπου διάβασα τελευταίως έναν ορισμό του μοναχού και μ' άρεσε πολύ. Μοναχός, λέει, είναι εκείνος ο οποίος είναι πάντοτε προσευχόμενος δια τους μηδέποτε προσευχομένους. Έτσι ακριβώς. Ο μοναχός προσεύχεται και μάλιστα μια κουβέντα φέρει την άλλη, μου λέει και η παροιμία. Κάποιος ενάρτητος μοναχός, έτσι δικός μας, με πλησίασε μια μέρα. Αυτός ως επιτοπλίστων αγρυπνεί έτσι τακτικά μόνος του. Έχει πάρει ευλογία και αγρυπνεί όλες τις νύχτες. Και μου λέει, Γέροντα, τις νύχτες τις βγάζω, εψές μου λέει, προσευχήθηκα για αυτούς, για τις κοπέλες που κάνουν πορνεία, επιχρήμαση. Την άλλη νύχτα προσευχήθηκα για τις κοπέλες που κάνουν εκτρώσεις. Την άλλο βράδυ τον αφιέρωσα στους φυλακισμένους. Την άλλη μέρα τον αφιέρωσα σε αυτούς
που έχουν ας πούμε νεκρούς και κειμένους στο σπίτι και τους περθούν για να πάνε να τους θάψουν. Και μου έκανε εντύπωση πως η καρδιά ενός μοναχού που είναι έξω από τον κόσμο, και όπως λέει εκεί πέρα, ο μοναχός είναι της πάση αναφιστάμενος και της πάση συνηθισμένος. Θέλω να πω ότι η καρδιά του μοναχού είναι έξω από τον κόσμο. Και βλέπουμε ότι ένας που είναι έξω από τον κόσμο έχει τον κόσμο στην καρδιά του, και ένας που μπορεί να ζει με εκατομμύρια σε μια μεγαλούπολη ανθρώπους είναι μόνος του, είναι στη μοναξιά. Και πότε ο άνθρωπος είναι στη μοναξιά? Όταν δεν κοινωνεί σωστά με τον Θεό. Όταν δεν έχει επικοινωνία με τον ίδιο τον Θεό. Άγιε Καθηγούμενε, επειδή ζούμε σε κάτι εποχές πολύ επικίνδυνες, πολύ ιδιαίτερες, το εθίξαμε και αυτό, και πολύ διαφορετικές θα έλεγα, είναι φωνές οι οποίες πληθαίνουν όλο ένα και περισσότερο. Εκείνες οι οποίες θέλουν την κατάργηση των παρελάσεων, των εθνικών συμβόλων, το να κατεβάσουμε, να αποκαθιλώσουμε εικόνες, να αρθεί το Άββατο του Αγίου Όρους, να μπαίνουν και γυναίκες, να μπαίνουν και από διάφορα άλλα δόγματα. Ή αν θέλετε να κάνουν υποχρεωτικές στο σχολείο επισκέψεις σε τεμένη και τζαμιά, όλα αυτά τα οποία οθούν σε μια αποχριστιανοποίηση, θα έλεγα. Ακούστε, είναι μια τάση σήμερα της ισοπεδώσεως των πάντων, αλλά νομίζω ότι στην Ελλάδα, παρόλο που θέλουν, και μάλιστα που θέλουν έτσι να ισοπεδώσουν τα πάντα, και να σας πω και έναν έτσι γεγονός το οποίο άκουσα από έναν άνθρωπο που ήταν παρόν. Ήρθε κάποιος στο μοναστήρι, ένας νέο, ένα πολύ καλό παιδί, μου λέει, ζήτησε να με δει. Εγώ τότε ήμουν και απεσχολημένος, αλλά ο καημένος τον είδε ότι ήταν πολύ καλό παιδί. Λέει, μου γέροντα, θέλω να σας δω, Ρουμάνος, από την Ρουμανία. Του λέω, να σε δω παιδί μου, τον είδα. Μου λέει, γέροντα, ανησυχώ πάρα πολύ, μου λέει. Του λέω, γιατί? Και αυτό έγινε ότι μόλις μπήκε η Ρουμανία στην Ευρώπη. Μου λέει, εγώ δουλεύω στις Βρυξέλλες, μου λέει. Είμαι εκπρόσωπος του Υπουργείου των Εξωτερικών και έχω την έδρα μου μαζί με τους κάποιους άλλους, μια αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες για τη Ρουμανία. Και όταν η πατρίδα μου μπήκε στην Ευρώπη, μας εκάλεσε ο πρόεδρος της Κομισιόν να μας κάνει μερικές συστάσεις και πώς πλέον θα συμπεριφερόμεθα. Και μία από τις σύστασεις που έκανε είναι ότι, λέει, είδαμε ότι έχετε πολλούς μοναχούς στην Ρουμανία και δεν μας αρέσει αυτό. Ορίστε. Διότι ξέρετε, μπορώ να σας πω ότι στη Ρουμανία υπάρχει γυναικείος και ανδρικός μοναχισμός, νομίζω είναι 20.000 από ό,τι δεν κάνω λάθος. 20.000 σύνολοι μοναχοί. 20.000, ναι. Και λέει, εμείς θέλουμε να είναι ανοιχτά τα μοναστήρια, θέλουμε 2-3 μοναχούς να κάνουν τους ξεναγούς μέχρι εκεί. Και αυτό σας ανησύχησε, λέει, πρέπει με τις τηλεοράσεις κάτι να κάνετε, δηλαδή να πείτε ότι δεν χρειάζεται να γίνονται μοναχοί οι νέοι και οι νέες σήμερα. Και του λέω, παιδί μου, μην ανησυχείς. Αυτοί μπορεί να λένε τα δικά τους, αλλά ο Χριστός μας είπε κάτι να μας προκαταλάβει να μην ανησυχούμε. Μου λέει, τι είπε? Λέω, αν θυμάσαι, είπε για την Εκκλησία ότι πύλη άδου ούκα τη χύσου είναι αυτή. Γι' αυτό μπορεί αυτοί να εργάζονται με έναν τρόπο λογικό, διότι ξέρετε, οι Ευρωπαίοι είναι λογικοκράτες. Οι Ευρωπαίοι είναι ανθρωποκεντρικοί. Δεν έχουν χριστοκεντρικότητα μέσα τους. Εμείς είμαστε Ορθόδοξοι όμως. Βιώνουμε την αληθινή Εκκλησία, βιώνουμε τη χάρη του Θεού που είναι μέσα στη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Δεν θα φοβηθούν. Μπορεί να μας πολεμήσουν, μπορεί να μας δυσκολέψουν, αλλά όμως δεν μπορούν να μας καταπατήσουν. Δεν μπορούν να μας ισοπεδώσουν, γιατί μέσα μας λειτουργεί το Πνεύμα του Άγιον και η καρδία του ανθρώπου που λειτουργεί το Πνεύμα του Άγιον είναι άτρωτος. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας, βλέπετε, παρόλες τις δυσκολίες, παρόλες τους πολέμους, παρόλες τις καταφρονήσεις, και σήμερα η Αθήνα είναι της μόδας, το ξέρετε. Εμείς δεν δίνουμε σημασία, διότι πραγματικά προχωρούμε με τη δύναμη της Θείας Χάριτος. Τι θα συμβουλεύετε κάποιον ο οποίος έρχεται σε εσάς ή στο πετραχύλι σας, κυρίως όμως σε εσάς, και σας πει ότι, ξέρετε, γέροντα, είμαι άθεος. Και προσπαθεί να αμφισβητήσει τα πάντα ή προσπαθεί να την ερμηνεύσει επιστημονικά τα πάντα? Πολλές φορές ήρθαν μερικοί και μου είπαν αυτό το πράγμα, αλλά είδα ότι λένε ψέματα. Δεν είναι άθεοι. Mm-hmm. Απλώς είναι μπερδεμένοι. Και νομίζω με την καλοσύνη που τους δεχόμεθα και με την αγάπη που τους δείχνουμε, καταλαβαίνουν ότι πέρα από τα ανθρώπινα υπάρχουν και τα μη ορόμενα, τα οποία είναι ουσιαστικά παρόντα, αλλά βιώνονται δια του Αγίου Πνεύματος. Άγιε Καθηγούμενε, πριν από κάποια χρόνια είχατε γίνει στόχος της οικοφαντίας του μοναστήρι, εσείς,
το βατοπέδι. Έχετε βιώσει λοιπόν και εσείς προσωπικά ζητήματα συκοφαντίας. Θα ήθελα την άποψή σας για το πώς τελικά ένας χριστιανός ορθόδοξος μπορεί να διαχειριστεί ανάλογες περιπτώσεις με αυτή που ζήσατε εσείς. Η συκοφαντία είναι βέβαια είναι δύσκολη υπόθεση. Γι' αυτό και ο προφητάναξ Δαβίδ έλεγε «Λύτρωσε με από συκοφαντίας ανθρώπων Κύριε και τότε φυλάξω τη συντολά σου». Δεν είναι εύκολη, αλλά όμως όταν επιτρέψει ο Θεός κάτι δίνει και την ανάλογη δύναμη και προσπαθούμε και αγωνιζόμεθα και με τη χάρη του πάντα τα ξεπερνούμε σαν που να μην είναι δικά μας. Αρκεί να είναι να εγγίζει η καρδία μας τον Χριστό, να κοινωνεί με τον Χριστό, διότι ο πρώτος συκοφαντούμενος ποιος είναι? Ο ίδιος ο Χριστός. Ο ίδιος ο Χριστός. Και μάλιστα θυμούμε τον Όσιον Παΐσιον που έλεγε πολύ ωραία. Λέει τι ωραίο πράγμα να αδικείται ο άνθρωπος. Του λέω γιατί το λέτε γέροντα? Στον αδικημένο παιδί μου λέει ο αδικημένος Χριστός τον ευλογεί με τα δυο του χέρια. Και ακριβώς εμείς λατρεύουμε τον Χριστό Γιώργο που ήταν ο πρώτος συκοφαντημένος, ο αδικημένος, ο παρεξηγημένος. Και θυμάσαι τι του είπε ο Σιμεών ο Θεοδόχος όταν είδε την μητέρα του εις τον ναόν, ο οποίος ήρθε εν το πνεύματι εις το ιερόν, δεν την επίνεσε γιατί γέννησε των θεολόγων, αλλά της είπε μερικά πράγματα που ήταν η πραγματική αλήθεια για να την προετοιμάσει. Και σου λέει στην ψυχή διελεύσε τροφέα, και αυτός που εγέννησες θα είναι σημείο αντιλεγόμενο. Γι' αυτό και οι ακόλουθοι του Χριστού είναι σημεία αντιλεγόμενα, αλλά έχουν τέτοια δύναμη μέσα τους που δεν σκιάζονται, που δεν φοβούνται. Μπορεί με οι μάρτυρες όταν τους διαβάζουμε να περνούσαν μαρτύρια που ήταν μόνο που τα σκέφτεσαι συγκλονίζεσαι. Και όμως πίσω από τα μαρτύρια είχαν αυτήν την γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος που είναι κάτι ανεξήγητον, δυσερμήνευτον και θαυμαστόν. Το μαγικό με την πίστη μας, Άγια Γέροντα, την Ορθοδοξία είναι πόσο ο ληστείς και οι πόρνοι μπορούν να κατακτήσουν τον Παράδεισο. Για κάποιους φαίνεται κάτι πραγματικά παράδοξο και ιδιαίτερο να το συλλάβει ο ανθρώπινος νους και να πιστέψει και να παραδεχτεί κάποιος ότι μια πόρνη μπορεί να γίνει Αγία. Η Αγία Μαρία Αιγυπτία για παράδειγμα, έτσι. Και πόσες άλλες. Και πόσες άλλες. Αυτό που προέχει Γιώργο μου δεν είναι η ηθικιστική ζωή. Εμείς είμαστε στην Εκκλησία να γίνουμε ηθικοί. Είμαστε στην Εκκλησία να είμαστε άνθρωποι της μετανοίας. Και ακριβώς όπως είπες, τι ήταν η Αγία Μαρία Αιγυπτία? Τι ήταν η Αγία Πελαγία ή εκ των εταιρίδων όπως λέγει εκεί? Ήταν οι άνθρωποι που αμάρτησαν μεν αλλά μετανόησαν. Και ο Χριστός δεν μας θέλει ατσαλάκου τους, μας θέλει αμαρτωλούς όπως είμεθα, αλλά μετανοημένους αμαρτωλούς. Και τότε μας δίνει αυτήν όχι μόνο την άφεση των αμαρτιών και των πλημμυλημάτων ημών, αλλά μας δίνει τη σφραγίδα της υιοθεσίας που είναι αυτή η θέωσή μας. Η μετάνοια νομίζω είναι πολύ μεγάλη αρετή, Άγια Γέροντα. Είναι εκείνη η οποία μας σωθεί στο πετραχύλι του Παπά για να εξομολογηθούμε. Γιατί ο ίδιος ο Θεός ξέρει τα αμαρτήματά μας. Ξέρετε, πολλές φορές ο άνθρωπος βρίσκει ως πρόσχημα τον ίδιο τον κληρικό και σου λέει: Γιατί να πάω στον Παπά να εξομολογηθώ, γιατί να πέσω στο πετραχύλι? Αυτός μπορεί να είναι πιο ανάξιος από μένα. Προσέξτε, σατανικές έτσι. Πρέπει να καταλάβει κανείς ότι η εξομολόγηση είναι μυστήριο και είναι μυστήριο γιατί. Πολλές φορές κάνουμε κάποιο λάθος και ξέρετε ότι ο άνθρωπος επλάσσει με τη συνείδηση. Και όπως ένας ο οποίος ενώ περπατά γλιστρά και πέφτει κάτω και μετά από το χτύπημα είναι ο πόνος. Πονάει, χτυπάει το πόδι του, το κεφάλι του, το χέρι του. Έτσι μετά το οποιοδήποτε λάθος που κάνουμε αμέσως είναι η τύψη της συνειδήσεως. Μπορεί να το πούμε αυτό το λάθος σε κάποιο φίλο μας, σε κάποιο γνωστό μας. Δεν μας σταματάει να μας μαστιγά, να μας μαστιγεί η τύψη της συνειδήσεως. Η αρχή του λέγανε ερηνίες, στην εξομολόγηση, έτσι. Στην εξομολόγηση, μετά από την εξομολόγηση, κατά θαυμαστόν τρόπο σταματάει η τύψη της συνειδήσεως. Που αυτό είναι το μεγαλείο του μυστηρίου της σειράς εξομολογήσεως που δυστυχώς οι άνθρωποι το φοβούνται σήμερα. Αλλά όταν έτσι το νιώσουν και το βιώσουν, τότε πραγματικά αναγεννώνται. Και αν σκεφτούμε βέβαια ότι ο Θεός δεν είναι τιμωρός αλλά παιδαγωγός. Άγιε Καθηγούμενε, πριν το κλείσιμο, που θα σας ευχαριστήσω θερμά για τη σημερινή σας παρουσία, θέλω να απευθύνετε στους ακροατές μας και στους τηλεθεατές, θα πω το λόγο γιατί, λόγους παρηγορίας σε ένα λαό ο οποίος χυμάζεται, σε ένα λαό ο οποίος χυμάζεται από ανεργία, από φτωχοποίηση, από αυτοκαταστροφικές τάσεις, αυτοκτονίες καθημερινά, πολλές φορές δεν λέγονται, από ανασφάλεια.
αυτό που θέλω να πω στους ακροατάς σας και στους τηλεθεατάς εκεί των παιδιών που συγγνώμη μας... Το Πεμπτουσία λοιπόν, έτσι, Πεμπτουσία, είναι εδώ, κλιμάκιο από τον... δεν γνωρίζω πολλά, αν θέλετε θα μας κλείσετε εσείς με το Πεμπτουσία για να μην φανώ διάβαστος, γέροντα. Λέγω ότι σήμερα το μεγάλο τραύμα το οποίο έχουμε είναι ότι οι τραυματίες είναι επίσης των ανθρώπων. Γι' αυτό και με το παραμικρόν και αγχώνονται και στενοχωριούνται και καταθλίβονται και μελαγχολούν, χάνουν τον ύπνο τους. Αυτό που πραγματικά πρέπει να έχουμε είναι να στερεωθεί η πίστη των ανθρώπων. Γι' αυτό παρακαλώ τους ακροατές και τους τηλεθεατές συνάμα να παρακαλούν τον Θεό να τους αυξάνεται η πίστη. Και σας λέω ένα γεγονός πολύ έτσι και τελειώνω. Ήρθε κάποιος νέος από ένα χωριό των Σερών και μου είπε το εξής πράγμα που με συγκλώνησε. Λέει, γέροντα, δεν είχαμε καθόλου ούτε ένα ευρώ να αγοράσουμε ψωμί. Είμαι εγώ και οι γονείς μου. Ο πατέρας μου δεν είχε καθόλου, η μάνα μου, πήγαμε μέσα σε μία αδελφή του να δανειστούμε έστω 100 ευρώ, δεν μας έδωσε. Και μετά είχαμε έναν καλό όμως. Το σπίτι μας ήταν έξω από το χωριό και ήταν η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, που ανάβαμε για χρόνια το καντήλι. Πήγαινε ο πατέρας μου και έκλεισε την εικόνα του Γεωργίου, του λέει, Άγιε Γεώργιε, δεν έχω άλλον από σένα. Λοιπόν, ήρθαν πίσω και βλέπεις τον ύπνο το βράδυ τον Άγιο Γεώργιο πάνω στο άλογο και να του λέει ότι ξέρεις, του λέει, θα πάτε έξω από το εξοκλήσιμο και υπάρχει μια φυτεμένη πέτρα στο έδαφος. Θα τη βγάλετε αυτή, να τη σηκώσετε, να την τράξετε και θα βρείτε εκεί δύο χρυσές λίρες και τότε θα ξεπεράσετε το πρόβλημά σας. Πήγαν και βρήκαν δύο λίρες το 1935 συγκεκριμένα. Και λέω και εγώ, κοίταξε την πίστη των ανθρώπων. Σήμερα λείπει αυτό που λέγεται πίστη, που είναι μεγάλη δύναμη. Γι' αυτό εύχομαι ταπεινά στο λαό μας να επαναφέρει την πίστη που είχε η γριά, η γιαγιά μας. Και μάλιστα, όπως είπε, μια κουβέντα φέρνει την άλλη. Όταν έγινε ο κατατάχθηνο Όσιος Ιουστίνος ο Πόποβης από τη Σερβία, που είναι μεγάλος ομολογητής, έναν περιοδικό υπεραϊκή εκκλησία, αν το ξέρετε αυτό το περιοδικό, γράψαν εκεί μερικοί που το γνώρισαν γνώμες για τον Όσιο Ιουστίνο που τον έφτασαν. Ήταν πολύ ωραία που έγραψαν όλα, διότι εγώ αγαπώ πάρα πολύ τον πατέρα Ιουστίνο. Και δεν θα ξεχάσω ποτέ, διάβασα έναν ιερέα ο οποίος έγραφε κάτι. Λέει, αυτός ο άνθρωπος ήταν καθηγητής, ήταν φιλόσοφος, ήταν φιλόλογος. Είχε πολλές επιστήμες πάνω του, αλλά είχε την απλή πίστη της γριάς. Αυτό μας λείπει σήμερα. Να έχουμε αυτή την απλή πίστη και τότε θα την χρησιμοποιούμε και θα παρακαλούμε και τα προβλήματα που καθένας έχει στο παρατρία, στο παραδύο, στο παραένα θα μας βοηθάει ο Θεός. Και σήμερα αυτό το οποίο λείπει από το λόγο μας είναι αυτή η πίστη και η αφοσίωση στο Θεό, ώστε να έρχεται βοηθός και σκεπαστής στα τυχόν πολλά και πολλαπλά προβλήματα τα οποία έχουμε. Θέλω πολύ να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή σας παρουσία. Δεν γνωρίζω το βεβαρημένο πρόγραμμά σας. Να πούμε στους ακροατές που δεν έχουν εικόνα παρά μόνο ήχο ότι η σημερινή συνέντευξη βιντεοσκοπείται από κλιμάκιο του Πεμπτουσία. Πείτε μας, γέροντα. Η Πεμπτουσία είναι ένα site το οποίο το έχει αναλάβει ένα Ινστιτούτο που είδε σε ενήμερα του πεδίου. Το Ινστιτούτο ο Άγιος Μάξιμος ο Γκρεκός. Και προσπαθούμε αυτόν το περιοδικό το οποίο είχαμε, το οποίο είναι ηλεκτρονικό περιοδικό τώρα, που ασχολείται με την θρησκεία, με την επιστήμη, με τον πολιτισμό, να φιλοξενεί τέτοια σοβαρά άρθρα και σοβαρά έτσι πράγματα, ώστε πραγματικά να συντελεί και να συμβάλλει στην πνευματική αναβάθμιση του λαού μας. Και έτσι λοιπόν έχουμε και εικόνα και ήχο. Ναι, να είστε σήμερα. Καλά. Πολύ σας ευχαριστώ. Την ευχή σας να μην ξεχνάτε να προσεύχεστε αδιαλείπτως για όλη την ανθρωπότητα και για την πατρίδα μας. Το έργο του Μοναχού κατεξοχήν είναι η προσευχή. Πολύ σας ευχαριστώ. Παναγία μαζί σας. Την ευχή σας, γέροντα.